Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Πάμε λίγο να δούμε πώς είμαστε στην επόμενη μέρα της κακοκαιρίας Μπόρα. Και λέμε στην επόμενη μέρα, γιατί με βάση τις προβλέψεις, θα είπε σήμερα και ο Περιφερειάρχης, θα τον έχουμε σε λίγο και κοντά μας. Θα είπε χθες και ο Φάνης ο Δακούδης. Από την Πέμπτη, Τετάρτη βράδυ προς Πέμπτη, περιμένουν και νέο κύμα κακοκαιρίας. Άρα λοιπόν δοκιμάζονται οι περιοχές. Η αλήθεια είναι ότι οι περιοχές που δοκιμάστηκαν περισσότερο, όπως φάνηκε, ήταν τα παράλια του Δήμου Τεμπών και του Δήμου Αγιάς. Και η εξήγηση δόθηκε χθες, το συζητήσαμε και με τους ειδικούς. Φύσηξε ανατολικός άνεμος, ισχυρός, 8 με 10 μποφόρ, με αποτέλεσμα η θάλασσα να βγει στη θεριά. Ο Δήμαρχος της Τεμπών είναι κοντά μας, ο Γιώργος Μανώλης, να μας πει λίγο πώς είναι η κατάσταση σήμερα. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα. Και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τα προβλήματα στα Μισάγκαλα. Θα πει κάποιος, παιδιά, τα Μισάγκαλα και με λιγότερη βροχή πλημμυρίζουν. Αλλά αυτή τη φορά πλημμύρισαν από τη θάλασσα. Ακριβώς έτσι είναι. Γιατί και φανταστείτε τώρα με αυτό την ποσότητα νερού και δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Αν γινόταν. Σήμερα σε μια ανάρτησή του Περιφερειάρχη είπε ότι ειδικά στα παράλια πρέπει να ψάχνει γύρω στα 240 με 250 χιλιοστά. Έτσι. Είναι μεγάλο. Είναι μεγάλο. Άσχετα αν ήταν σε τρεις μέρες, εντάξει. Ναι. Και φανταστείτε τώρα, θέλω να πω ότι αν είχαμε αυτούς τους ανέμους και αυτή τη θάλασσα επί Ντάνιελ, τι θα γινόταν? Θα γινόταν ακόμα χειρότερα. Ήταν πάρα πολύ χειρότερα πράγματα. Ήταν οι δύσκολες ημέρες με τη βοήθεια και της περιφέρειας και του Περιφερειάρχη. Εκεί τη θάλασσα την είχαμε με άλλο τρόπο, πιο επώδυνο. Εξατμιζόταν λόγω του ότι είχε μεγάλη θερμοκρασία και τροφοδοτούσε συνεχώς τα σύννεφα και είχαμε το σύννεφο πάνω 5 μέρες να βρέχει. Έτσι πάνω στη Θεσσαλία. Δυστυχώς. Δυστυχώς έτσι ήταν. Λοιπόν, και με τη βοήθεια της περιφέρειας και με την παρουσία του Περιφερειάρχη, ο οποίος επισκέφθηκε τα παράλια και είδε ο ίδιος την κατάσταση εκεί πέρα, οπότε έχει μια εικόνα πραγματική. Εμείς βέβαια είμαστε συνηθισμένοι από αυτά. Όντως. Μας έχουν συμβεί πάρα πολλές φορές και στη θητεία μας. Αλλά και χιόνια όταν... είχατε, καλυπεύκε χιόνια. Χιόνια έχει μόνο στον Κίσαβο. Μόνο στον Κίσαβο. Ναι. Καλυπεύκε δεν είναι, δεν χιόνισε. Και ευτυχώς που χιόνισε στον Κίσαβο και αυτό δεν ήταν βροχή, γιατί όλο αυτό το νερό θα κατέβαινε στον εγκλωβισμό του Καλοχωρίου, όπου και εκεί είχαμε πρόβλημα. Ναι, αυτό μου λέγατε, δεν το καταλάβαμε. Πρέπει να έχει πρόβλημα και το Καλοχώρι, έτσι. Ναι, έσπασε ο εγκλωβισμός. Βέβαια ήρθε και ο Περιφερειάρχης και επισκέφθηκε εκεί. Χρειάζονται κάποιες άμεσες επιβάσεις, οι οποίες πρέπει να γίνουν, γιατί όπως είπατε κι εσείς, την Τετάρτη, Πέμπτη περιμένουμε πάλι νέο κύμα. Η γη ήδη έχει χορτάσει νερό, οπότε καταλαβαίνετε δεν θα έχει την απορροφητικότητα αυτή. Που είχε το προηγούμενο διάστημα που είχε δύο μήνες ανοβρία. Έτσι ακριβώς, οπότε τα προβλήματα και με λιγότερο νερό. Εκεί στο Καλοχώρι, αν θυμάμαι καλά, το είχαμε κάνει και πέρυσι πρόπερση, πάλι μαζί είχαμε πάει. Πρόκειται να γίνει ένα έργο που θα είναι και αντιπλημμυρικό, έτσι δεν είναι? Έχει γίνει αυτό το έργο. Α, έχει γίνει. Έχει γίνει αυτό το έργο. Ευτυχώς έχουν καθαριστεί και τα ρέματα, οπότε η χωρητικότητα του νερού που παίρνουν είναι πολύ περισσότερη από ότι όταν είναι ακαθάριστα. Έχει και ο εγκλωβισμός έχει καθαριστεί. Αυτό είναι το τεχνικό έργο. Απλά είχε μπαζωθεί από τα χρόνια και είχε ανέβει η επιφάνειά του. Οπότε με το καθαρισμό τώρα παίρνει περισσότερο νερό. Ήταν τεράστιο το νερό, σας λέω. Ήταν πολύ. Άμα είναι 250 χιλιοστά μέσα σε μία-μία μισή μέρα. Είναι πάρα πολύ το νερό. Αλλά ευτυχώς, σας λέω, κάποια χωράφια τα οποία έχουν πλημμυρίσει. Αλλά μέχρι εκεί δεν είχαμε πρόβλημα τουλάχιστον μέσα στον οικισμό. Και πάμε στο άλλο το μεγάλο θέμα, το οποίο βέβαια είναι θέμα ΟΣΕ. Πλημμύρισε και η σύραγγα των Τεμπών, στην ουσία η σύραγγα στον Όλυμπο είναι τη σιδηροδρομική. Ναι, και η εντύπωση, δεν έχει ξανασυμβεί αυτό. Δεν έχει ξανασυμβεί και η εντύπωση έτσι, σε όλους μας δημιουργήθηκε η απορία. Επί Ντάνιελ δεν έγινε κάτι τέτοιο. Τώρα, με πολύ περισσότερο νερό. Ακριβώς. Δεν ξέρω, ίσως να υπήρχαν αυτά τα φερτά υλικά να είχαν συσσωρευτεί και με αυτή τη βροχή τώρα από κάτω ακριβώς υπάρχει μία δίωδος για να φεύγουν, αλλά μπαζώσανε τα φερτά υλικά και πέρασαν πάνω από τις γραμμές. Πιστεύω, άκουσα ότι τώρα θα ότι δοθεί. Ότι αύριο θα δοθεί μία, τελικά. Ναι, η μία γραμμή θα δοθεί στην Ελλάδα. Η ανόδου, νομίζω. Ναι. Έτσι. Εντάξει, και αυτό μεγάλο πρόβλημα. Ούτως ή άλλως, στα Τέμπη, δεν ξεχνάμε ότι έχει γίνει και τραγωδία η σιδηροδρομική. Πάμε σε κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά το παραλιακό μέτωπο, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι τα Μισάγκαλα έχουν τα δικά τους προβλήματα. Είναι ένας οικισμός ο οποίος δημιουργήθηκε άναρχα, δεν έχει σχέδιο πόλης, έχουμε αρκετές αυθαιρεσίες. Αυτοί που έχουν βγει μπροστά στο κύμα είναι λογικό ότι παίρνουν και μεγαλύτερο ρίσκο, έτσι δεν είναι? Ακριβώς έτσι είναι. Ναι. Έτσι. Αλλά συνήθως έχουμε, αν δεν τα είχαμε τόσο τώρα όσο και άλλες φορές, και προβλήματα και πιο πίσω μέσα στον οικισμό, έτσι. Είναι πιο χαμηλά από τη στάθμη της θάλασσας. Δεν είναι ακριβώς πιο χαμηλά, είναι ακριβώς στο ίδιο περίπου στάθμη με την η στάθμη της θάλασσας με την επιφάνεια της γης. Κάπου μπορεί να είναι και λίγο ψηλότερα, κάπου χαμηλότερα, αλλά σας λέω το πρόβλημα γίνεται όταν πραγματικά έχει αέρα
ανατολικά και η θάλασσα μπαίνει μέσα στον οικισμό, οπότε τα νερά δεν μπορούν να φύγουν έξω. Οι δύο διδύο που είναι αριστερά στα Μεσάκαλα και δεξιά στα Μεσάκαλα και αριστερά προς την Πιερία μπουκώνουν. Και δεν μπορούμε και να τα ανοίγουμε ξανά, τα κλείνει η θάλασσα. Η αλήθεια είναι ότι στα παράλια του Δήμου Δίου Ολύμπου, δηλαδή Πλάτα Μόνα, Πόρους, Λεπτοκαρία κλπ., είχαμε ακόμα μεγαλύτερες καταστροφές, έτσι, από ό,τι είδα και από εικόνες. Εντάξει, μπορεί να ήταν το νερό περισσότερο εκεί πέρα. Ευτυχώς, σας είπα, σε εμάς είναι στα γνωστά σημεία, τα ξέρουμε. Μετά από δύο μέρες δεν θα υπάρχει το πρόβλημα. Αλλά εκείνη τη στιγμή υπάρχει ο κίνδυνος όχι τόσο των πλημμυρών στα σπίτια, να μην υπάρξουν θύματα. Αυτό είναι έτσι το πρόβλημα και η αγωνία όλων μας ως προς την αντιμετώπιση του φαινομένου. Και από ό,τι μου έλεγε και ο Δημήτρης Τσέτσιλας, προχθές είχαν πάει πάνω, είχε κάποια προβληματάκια, δρόμος Ραψάνη, Κρανιά, Πυργετός με νεροφαγώματα. Κοιτάξτε, η αγροτική οδοπία καταστράφηκε πάλι. Δηλαδή, τρέχουμε πίσω πάντα από τα φαινόμενα. Γιατί ο Δήμος είναι αγροτικός, έχει πάρα πολλά χιλιάδες χιλιόμετρα αγροτικής οδοπίας, η οποία είναι ορεινή, δεν είναι παιδινή για να φεύγουν τα νερά και να φεύγουν εύκολα. Οπότε καταλαβαίνετε, δημιουργούνται αυτά τα προβλήματα με νεροφαγώματα και οι άνθρωποι έχουν δίκιο και χρειάζονται πάντα επεμβάσεις να γίνουν και δεν ξέρω πώς πρόκειται να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Όταν υπάρχουν έντονες έτσι βροχοπτώσεις, θα έχουμε αυτά τα προβλήματα. Τρέχουμε μετά να τα αντιμετωπίσουμε. Και υπάρχει το μόνιμο πρόβλημα, ευτυχώς αυτή τη φορά δεν μας δημιούργησε θέμα, που το έχετε σηκώσει και εσείς και ο Δήμαρχος Αγίας του Αντώνης ο Μπουντάρας. Είναι ακόμα η γέφυρα, τα μπάζα μέσα στο γκίτι του Ποινιού από τον παλιό πύργο. Έτσι. Κάποια στιγμή τουλάχιστον πρέπει, μέχρι να γίνει καινούργια, πρέπει να απομακρυνθούν, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι ακριβώς. Δυστυχώς κοίταται εκεί πέρα. Ευτυχώς με αυτή την μπόρα δεν είχαμε προβλήματα. Εύχομαι να απομακρυνθεί γρήγορα, γιατί αν μείνει εκεί και με περισσότερο νερό, δεν ξέρω τι μας περιμένει. Προς το χειμώνα το πάμε. Τι σας λέει ο κ. Σταχιάου, είναι στη μεγάλη εργολαβία που θα αναλάβουν για κάθε περιφερειακή ενότητα οι μεγάλες αυτές τις εταιρείες? Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, είδα φωνάζουν και πιο μικρές σήμερα και μεσαίες κατασκευαστικές, γιατί λέει, το δώσατε στο Big Four και εμείς μας αποκλείσατε. Εντάξει, αυτό είναι θέμα των κατασκευαστών, θα τα βρούμε μεταξύ τους. Πρόσφατα που είχαμε υπογράψει και τη σύμβαση με το φράγμα του Πουρναρίου στο Υπουργείο Υποδομών, με τον κύριο Ταχαίο μιλήσαμε και για αυτό το θέμα και μας είπε ότι αν δεν υπογραφεί η σύμβαση της εκτέλεσης των έργων αναπεριφέρεια, δεν μπορεί να απομακρυνθεί η γέφυρα αυτή. Πρέπει να υπογραφεί η σύμβαση για να γίνουν κάποια έργα και μέσα εκεί είναι και αυτή η απομάκρυνση της γέφυρας. Και πάμε σε κάτι τελευταίο τώρα. Είχατε φάντως πάρα πολλά προβλήματα και για την κτηνοτροφία με το ζωικό κεφάλαιο, κυρίως λόγω της Πανόλης. Σήμερα, μάλιστα, εμείς και το Χρήστο τον Κέλλα, λέει σήμερα είναι η μέρα λήξης της Πανόλης. Αυτό είναι καλό, αλλά έχουμε την ευλογιά. Έτσι. Και πολύ μεγάλα προβλήματα λόγω της κρυασίας στην εδρώες καλλιέργειες. Στην ελιά, στα κάστανα. Τα κτίνια δεν είχαν τόσο πρόβλημα, αλλά είχαν τα προβλήματα τα γνωστά, αυτά που ήταν μέσα κοντά στο δέλτα του Ποινιού και είχαν τα προβλήματα που σαπίσαν. Γενικά δεν είναι μια καλή χρονιά. Μάλιστα, μιλούσαμε με ένα καθηγητή γεωπονίας πριν από μερικές μέρες και λέει αυτή η χρονιά να φύγει και να μην ξανάρθει. Έτσι. Γιατί και οι αεροτρέες καλλιέργειες είχαν θέματα και τα βαμπάκια δεν πήγαν καλά και τα καλαμπόκια δεν πήγαν καλά. Δηλαδή δεν υπήρξε και καλλιέργεια που να μην επλήγει. Είδαμε και την άλλη όψη του νομίσματος. Πρώτα από τις πλημμύρες είδαμε την ξηρασία, έτσι δεν είναι, Δήμαρχε? Ακριβώς. Ήταν πραγματικά μια παράξενη χρονιά και όλοι περιμέναμε ότι λόγω και των βροχών κλπ. Ότι θα υπάρχει καλύτερη παραγωγή. Δεν έκανε παγετό για να χαλάσουν τα δέντρα. Και όμως εκ τούτου υπήρξε. Ίσως οι ήπιοι χειμώνες δεν ευνοούν. Ακριβώς αυτή η ξηρασία πείραξε περισσότερο την ελιά. Όλα τα άλλα ποτίζονται τα δέντρα. Η ελιά είναι και ξερική σε κάποια μέρη. Αν και στα δικά μας εκεί μέρη ποτίζονται ελιάς, αλλά κάποιοι που δεν μπορούν να ποτίσουν τις έχουν ξερικές. Οπότε καταλαβαίνετε χωρίς το νερό. Τα κάστανα στα μελάκια είχαν θέματα. Τα κάστανα και αυτά δεν είχαν παραγωγή. Είχαν όμως η ποιότητα, είχαν καλή ποιότητα και αυτή η ποιότητά τους ανέβασε την τιμή, οπότε ίσως να ισοφαρίσαν το χάσιμο από την και παραγωγή. Και με τους κτηνοτρόφους που έχουν τα γνωστά προβλήματα. Οι κτηνοτρόφοι πραγματικά τώρα... Είχαμε και μια μονάδα στον Πυργετό με ευλογιά, έτσι. Στην Ιταία. Και στην είχαμε Ιταία. Σωστά, δύο, ναι, σωστά. Δύο αυτή, η οποία τουλάχιστον στην Ιταία ήταν ένα από τα καλύτερα, έτσι, από τους καλύτερους κτηνοτρόφους εκεί. Πραγματικά δεν ξέρω κι εγώ από πού κόλλησε ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει άλλο κρούσμα προς το παρόν. Εύχομαι να μην υπάρξει, γιατί η κτηνοτροφία στην περιοχή μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το Μακρυχώρι έχει, η Γόνη, η Ελάτια, και το Καλοχώρι. Το Καλοχώρι βέβαια καταστράφηκε παντελώς από την Πανόλη, γιατί δεν μείνανε ένα ή δύο κοπάδια νομίζω. Εκεί πραγματικά ήταν η μεγάλη καταστροφή που έγινε.
αφού έληξε η Πανόλη τουλάχιστον, έφυγε το ένα βάρος. Και προς Πυργετό και Γάνη έχουμε αρκετές κτηνοτροφικές μονάδες. Παντού υπάρχουν, παντού υπάρχουν, η περιοχή μας εκεί είναι και κτηνοτροφική, βέβαια και αγροτική. Εύχομαι να λήξει γρήγορα και αυτή έτσι, η ζωονόσος. Μακάρι, μακάρι, Δήμαρχε, γιατί είναι πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Τώρα, περιμένετε κόσμο τα Χριστούγεννα, έτσι να έρθει στα χωριά. Ετοιμάζετε εκδηλώσεις, φαντάζομαι. Πάντα. Έτσι. Σε κάθε χωριό θα ανάψουμε και από ένα δέντρο. Έτσι Φωστά. Είναι η κοινωνία, ζητάει και καλά κάνει και εμείς τους προσφέρουμε έστω αυτή τη μικρή χαρά που μπορούμε να ανάψουμε. Εντάξει, δεν φέρετε εσείς τον τζαλίκι, ξέρω εγώ, τον αργυρό και τον ρόμο. Δεν έχουμε τις δυνατότητες αυτές τις οικονομικές. Εμείς με δικά μας μέσα, με μουσικές δικές μας, με DJ κλπ. Μπορούμε να δώσουμε έτσι μια νότα αισιοδοξίας και χαράς για αυτές τις γιορτές που έρχονται, που είναι η μεγαλύτερη γιορτή των Ορθόδοξων Χριστιανών. Εντάξει, υπάρχουν και χωριά μεγάλα που ακόμα κρατάνε κόσμο και θα δεχτούν και στους Γόνους και στο Μακρικόρι. Ναι, δεν θα έχει τόσο κόσμο, θεωρώ, όπως είναι το Πάσχα. Ναι, δηλαδή, σωστά, ναι. Λένε ότι τα Χριστούγεννα είναι η γιορτή της πόλης, ναι. Το Πάσχα είναι η γιορτή των χωριών. Το χωριό, ναι, έτσι ακριβώς. Μακάρι. Να το δούμε και τον κόσμο κοντά μας. Δήμαρχε, να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και επανερχόμαστε.